έχει έρθει ο κύριος Καλογεράκος για την παρουσίαση. Ωραία. Οπότε μπορείτε να μας την παρουσιάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Εγώ θα σας παρουσιάσω ένα περιστατικό που δείχνει ότι τελικά δεν είναι αστικός μύθος η τοποθέτηση ενός θωρακοσωλήνα αριστερά με σκοπό να παρακτητεύσουν μια πνευματική συλλογή και τελικά να καταλήξει αυτός ο θωρακοσωλήνας μέσα στην καρδιά. Το είναι δημοσιευμένο. Αφορά έναν άντρα 73 ετών, ο οποίος παρουσιάστηκε σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο με δύσμια και πνευματική συλλογή αριστερά. Όπως θα έκανε οποιοδήποτε, και ο γιατρός εκεί έβαλε ένα μπιλάο αριστερά σε μια θέση που τη θεωρούμε ασφαλή. Στη μεσομασχαλιά γραμμή, στο 5ο μεσοπλεύριο αριστερά. Ωστόσο, ο σωλήνας κατέληξε εντός της αριστερής κοιλίας. Περιέργως, ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά φυσιολογικός και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για περαιτέρω την εντόπιση. Εδώ βλέπουμε τις εικόνες από την Αξιονικού. Εδώ βλέπουμε ότι η θέση, το πλάγιο τείχωμα της τοποθέτησης του σωλήνα δεν είναι ύποπτη. Δεν θα περιμέναμε δηλαδή, όλοι έχουμε βάλει σωλήνα εδώ, δεν θα περιμέναμε να δούμε ακριβώς την καρδιά. Πραγματικά έχει πνευματική συλλογή αυτό είναι αυτό. Ωστόσο, η καρδιομεγαλία ήταν τόσο ξεσημασμένη, που ο σωλήνας όχι μόνο μπήκε μέσα στην καρδιά στην αριστερή κοιλία, αλλά προχώρησε και πλησίασε έφτασε σχεδόν στην αορτική βαλβίδα. Και σαν να μην είχαμε αυτό, ο ασθενής αρνήθηκε και να χειρουργηθεί. Του λέγαμε, μα κύριε μου, είναι μέσα στην καρδιά, αν το ανοίξουμε θα βγει όλο σου το αίμα, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε το σωλήνα, αν τον βγάλουμε θα πεθάνεις. Ωστόσο, αυτός αρνιότανε. Την επόμενη μέρα, το κατάλαβε, μιλούσε και με τα παιδιά του, το κατάλαβε ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Του κάναμε μια πλησιοπλάγια θωρακοτομή, που βγάλαμε τον θώρακο σωλήνα, κάναμε συγγραφή, ευτυχώς δεν είχαμε διεγχειρητικά συμβάντα. Τα πράγματα πηγαίνανε καλά. Αποσωλυνώθηκε την πρώτη μεταγχειρητική ημέρα, αλλά τη δεύτερη μεταγχειρητική παρουσίασε αναπνευστική ανεπάρκεια. Σας θυμίζω ότι ούτως ή άλλως είχε παρουσιαστεί στο περιφερειακό νοσοκομείο με δύσπνοια, οπότε ο ασθενής τελικά διασωληνώθηκε ξανά. Την πέμπτη μεταγχειρητική ξανά αποσωληνώθηκε, ωστόσο πια είχε κατασταθεί η λίμωξη του αναπνευστικού και έκατσε αρκετές ημέρες Τη 16η μέρα μεταφέρθηκε στην καρδιοχειρουργική κλινική. Νομίζαμε ότι πήγαινε καλύτερα και λίγες μέρες, μάλλον την ημέρα ή την επόμενη μέρα σκεφτόμαστε να την δώσουμε εξιτήριο, ο ασθενής πέθανε θνηδίως. Ο θάνατος τώρα αυτός ίσως να οφείλεται στην αφιωμάτωση των στεφανιών Αγίων. Βλέπουμε εδώ στην Αξιονική ότι τα στεφανιά Αγία παρουσιάζουν μια αφιωμάτωση, για την οποία βέβαια δεν είχε γίνει στεφανιογραφικός έλεγχος, δεν ξέρουμε ακριβώς τις βλάβες. Αλλά μπορεί κάποια από αυτές να προκάλεσε το θάνατο. Βέβαια, μπορεί ο θάνατος να προήλθε από αναπνευστική ανεπάρκεια. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τελικά δεν είναι αστικός μύθος. Όταν βάζουμε θωρακοσωλήνα αριστερά, σπανίως μπορεί τελικά ο σωλήνας να καταλήξει μέσα στην αριστερή κοιλία. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος ήταν ο λόγος που η καρδιά ήταν σε επαφή με το θωρακικό τείχομα, από ό,τι φαινόταν στην αξιόνικη τομογραφία? Είχε καρδιομεγαλία ξεσημασμένη. Υπήρχε μία στένωση, είχε μέτρια στένωση στην αορτική βαλβίδα και στεφανία νόσου.
αλλά δεν είχε γίνει πλήρης διερεύνηση. Ο ασθενής δεν τα γνώριζε αυτά και ούτε αυτά ήταν γνωστά από το γιατρό. Και ο Θεοκοσολίνας για ποιο λόγο τοποθετήθηκε? Γιατί έχει πνευματική συλλογή. Την έδειξα στο προηγούμενο slide. Ναι, όχι, ναι. Νομίζω ότι το πρόβλημα το βασικό είναι ότι δεν εκτιμήθηκε η θέση της καρδιάς ούτε από κάτω, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, ας πούμε, αυτή η τραγική επιπλοκή. Έχουμε τον κύριο Σπυράτο και τον κύριο Δεσιμώνα. Κύριε Σπυράτο και τον κύριο Πόταρη. Κύριε Σπυράτο στο μικρόφωνο. Παπα-Νικολάου, αλλά πάντα βάζουμε με καθοδήγηση περίπου. Δηλαδή, ίσως αυτό θα έχει σώσει τον άνθρωπο. Μπορεί να τον, βέβαια θα τον έχει σώσει. Έγινε σε περιφερειακό νοσοκομείο από γενικό χειρουργό. Στην ακτινογραφία φαινόταν μια μεγάλη σκίαση στην περιοχή, η οποία υπήρχε πράγματι πλευρητική συλλογή, αλλά υπήρχε μια πολύ μεγάλη καρδιά. Και η ένδειξη ήταν κάπως τοποθέτησης. Κύριε Δεσιμώνα, στο μικρόφωνο παρακαλώ. Εδώ κοντά. Το χάρη στην τοποθέτηση που... Δηλαδή, ή δεν το ξέρετε, αν ο συνάδελφος... Ήταν στο περιφερειακό νοσοκομείο. Δεν θέλω να πω πού, για να μην... ήταν ένα ιατρικό λάθος, προφανώς. Δεν ξέρετε αν έγινε με τροκάρι ή με ψηλά. Δεν ξέρω πώς το έκανε ακριβώς ο συνάδελφος, αλλά ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να δείξουμε ότι τελικά μπορεί να συμβεί και αυτό το φοβερό λάθος που ίσως στην ειδικότητα όλοι μας λέμε πρόσεξε όταν βάλεις το ρακοσολίνα αριστερά την καρδιά. Αλλά και τελικά, τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία, αν εξαιρέσουμε αυτό το περιστατικό, δεν έχει γίνει ποτέ. Αλλά τελικά μπορεί και να συμβεί. Κύριε Πόταρη. Δεν το ξέρω. Κύριε Πόταρη. Γιατί μεταφέρθηκε από την αρχή σε καρδιοχειρουργική κλινική? Δηλαδή, τι του βάλανε το σωλήνα. Που είδα ότι το κάνατε με αριστερή θωρακοτομή. Είχε τρυπήσει την καρδιά, ήταν ναι, μέσα στο σωλήνα. Είχε καρδιοχειρουργική κλινική του Παγνίου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιατί? Επειδή ήταν μέσα στην καρδιά. Και γιατί να... δεν το αφήσατε να το κάνουν καρδιοχειρουργία με εξωσωματική? Πώς πειράψατε την αριστερή κοιλία, τρυπημένη? Στην καρδιοχειρουργική κοιλία. Καρδιοχειρουργός είναι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνατε στη θωρακοχειρουργική. Όχι, στην καρδιοχειρουργική. Ήταν από επιλογή η θωρακοτομή αριστερή. Είναι μεικτό το τμήμα. Είναι μεικτό το τμήμα, ναι. Δηλαδή ήταν και καρδιοχειρουργική. Εγώ δηλαδή εγώ θα το έστειλα και δεν θα άραβα την αριστερή κοιλία. Με θωρακοτομή χωρίς να ήταν η δεξιά από μια μακεδιά, το έχω κάνει την φορά. Αλλά αριστερή κοιλία, με μπιλάω, τρυπημένη, δεν έπρεπε να το πάτε κατευθείαν σε εξωσωματική να μπει. Σε εξωσωματική, όχι, δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Βγάλαμε τον σωλήνα. Προφανώς ήταν ελέγχαμε την αιμορραγία βασικά με το χέρι, δεν ήταν μαζική. Και τη ράψαμε με πλέντε. Την ράψαμε με πλέντε. Ναι, προφανώς, βέβαια. Και ήταν και one shot opportunity που λένε. Γιατί άμα ασκηθόταν περαιτέρω θα βλέπαμε. Και θα έπρεπε μετά να τον βάλουμε σε σημαντική. Εγώ ανήκω σε καρδιοχειρουργικό τμήμα. Κύριος Γακίδης. Κύριος Κοτούλας. Για την παρουσίαση. Τώρα δεν μπορεί, πρέπει να παρουσιάσω εγώ τον κύριο Κοτούλα. Όζος.